Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους και φίλες ακροάτριες. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, καλά. Σε πήραμε τηλέφωνο για να μιλήσουμε λίγο για τον Νίκο Πιστικό. Είναι σε κάθε περιοχή, υπάρχουν χαρακτηριστικοί άνθρωποι, σπουδαίοι άνθρωποι, πραγματικά αφήνουν το αποτύπωμά τους στην τοπική κοινωνία. Και αναμφίβολα ένας από αυτούς ήταν και ο Νίκος Πιστικός. Δεν θέλω να το περάσουμε λοιπόν και να μείνουμε σε κάποια λόγια κυρίως προς την οικογένεια, αλλά να πούμε και πέντε πράγματα για αυτή την προσωπικότητα. Ακριβώς όπως λέει Χρήστο, ήταν ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και συνάμα αθόρυβος, σεμνός, ταπεινός, αλλά και σημαντικός και μοναδικός, ναι. Ο Νίκος Πιστικός. Καταγόμενος από ρίζα μικρασιατική, η οικογένειά του ήρθε από την Απολωνιάδα μεταξύ 1922-24 και εμείς που ήμασταν πολύ μικρά παιδιά στη δεκαετία του 50, οφείλω δηλαδή να θυμηθώ μια ανάμνηση παιδική. Τον συναντούσαμε στην Οδό Μητροπόλεως. Είχε ένα μικρό κουρίο απέναντι από το σημερινό ζαχαροπλαστείο Καλαμπούκας. Μάλιστα. Και καθώς ανεβαίναμε για να πάμε να πούμε καλησπέρα τη γιαγιά μας, τότε σταματούσαμε, όχι μόνο εμείς, και πολλά άλλα παιδιά που είχαν την ίδια, κάνανε την ίδια διαδρομή, για να χαζέψουμε έξω από τη βιτρίνα την κουμπελίδικη που την είχε φωτίσει και όλα μέσα. Από τότε λοιπόν, από τότε δηλαδή πιάνε το χέρι για να φτιάξει αυτά. Ναι. Εμείς εκεί τα πρωτοείδαμε. Εκεί τα πρωτοείδαμε. Εμείς έτσι, εκεί τα είδαμε, τα πρωτοείδαμε. Το κουρίο του απέναντι από τον Καλαμπούκα, τι χρόνια μιλάμε τώρα? Μιλάμε και το 1956-1958, εκεί γύρω. Και έτσι αυτή η καταπληκτική και ιδιαίτερη επιδεξιότητα που διέθετε... Νομίζω είναι μοναδικός, δεν νομίζω να υπάρχει στην Καστοριά άλλος, δηλαδή... Μοναδικός. Να θυμηθώ πράγματα που μας έχει πει όσο ήμασταν και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο μαζί, Χρήστο, και ναι. Το θυμάσαι. Ο καθηγητής αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νίκος Μητσόπουλος, τον θαύμαζε τόσο, ώστε τον αποκαλούσε μεγάλο θηρίο. Εκτιμώντας και κρίνοντας από τα έργα του το μεγαλείο που έκρυβε αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο ευαίσθητος, που πάρα τα αυτά ξέρουμε ότι έφυγε πικραμένος βαθιά από την αδιαφορία όλων όσων δεν κατάλαβαν τίποτε από τα δημιουργήματα που έχει ο ίδιος με τα χέρια του φτιάξει. Και μπορώ να πω ότι λυπούμε όπως λυπούνται πάρα πολλοί συμπολίτες. Δεν μπορούμε και να υπολογίσουμε πόσα είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει αριθμός, αν ξέρουμε πόσα ήταν τελικά. Τώρα όλα αυτά φυλάγονται στο σπίτι του, όπως γνωρίζω. Και θα έλεγα μόνο και στα σπίτια πάρα πολλών ανθρώπων επίσης που έχουν αποκτήσει δικά του. Ναι. Και εγώ έχω την Παναγιά Κουμπελίδικη στο σπίτι μου. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχει μια βαθιά ντροπή, γιατί επί τόσα χρόνια ο Νίκος ο Πιστικός μας προσέφερε με τα χέρια του δείγματα κληρονομιάς πανάκριβης και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν στις κατάλληλες θέσεις δεν του προσφέρανε στέγη. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ντροπή για όλους μας. Μάλιστα. Έτσι. Ξέρεις ότι έφυγε και με αυτό το παράπονο μιλούσατε, Μαρούλα, το έλεγα. Μιλούσαμε και το τελευταίο που έτυχε να ακούσω δια τρίτων προσώπων είπε ότι τώρα πια δεν με ενδιαφέρει, αν θέλετε ρίξε τα και μέσα στη λίμνη. Ναι. Αλλά δεν τα δίνω σε ανθρώπους που δεν εκτιμούν το έργο μου και την ιστορία της Καστοριάς. Καλά, ίσως είναι ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία να εκτιμάει κάτι και να νιώθει ότι κάτι είναι αυτό και έχει μια αξία. Κυρίως όταν φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, όταν είναι ζωή. Φυσικά. Δεν ξέρω. Φυσικά. Η απουσία ίσως δημιουργεί μετά την αίσθηση ότι ναι, Νίκος Πιστικός δεν υπάρχει, παιδιά. Φυσικά, εμείς που οι κοινοί θνητοί νομίζουμε ότι όλα αυτά. Μετά από λίγο θα είναι για πάντα ή αυτός θα είναι για πάντα και εντάξει και ωραία. Έτσι. Αλλά
Εκείνο μόνο όταν χάνεις πω... κάτι καταλαβαίνεις ίσως την αξία την πραγματική. Ακριβώς. Αν και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Σίγουρα. Εκείνο που θα πω μόνο πως προσωπικά και πολλοί άνθρωποι μαζί με μας τον χαρακτηρίζουν σαν ένα εξόριστο Βυζαντινό άρχοντα. Θα το εξηγήσω αυτό γιατί για πολλά χρόνια ο δάσκαλος, ο Δημήτρης Παναγιωτίδης που βρίσκεται στο Μαύρο Χώρι, στο Μουσείο Κερίνων Ομοιωμάτων, του είχε δώσει ένα χώρο για να τα εκθέτει εκεί. Όταν η Καστοριά τον αρνήθηκε, οι άνθρωποι δηλαδή της Καστοριάς, όχι η πόλη. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό ας προσέχουμε τους εξόριστους άρχοντες που απομένουν. Είναι και αυτό, γιατί κάποιοι ευτυχώς υπάρχουν ακόμα. Έτσι. Οπότε αυτή η περιφρόνηση δεν θα ήθελα προσωπικά να ξανασυμβεί σε κανέναν. Mm-hmm. Όπου ο καθένας είναι λαμπρός, ευαίσθητος, έχει κορυφαίο έργο, είναι δημιουργός μοναδικός σαν τον Οικοπιστικό. Άρα λοιπόν το μήνυμα Μαρούλα σήμερα είναι ας προσέξει Καστοριά ανθρώπους σύμβολα με τέτοιο έργο για να μην φεύγουν πικραμένοι για άλλους τόπους. Ας τους τιμά στην ώρα που είναι εδώ, γιατί ο υπόλοιπος χρόνος δεν ξέρουμε πόσο μας βοηθάει. Ναι, Μαρούλα. Μπορεί βέβαια και ελπίζουμε πως υπάρχει συνέχεια στην ύπαρξή μας. Λογικά. Το φανταζόμαστε, ναι. το φανταζόμαστε μάλιστα να είναι εκεί πάνω με τα εργαλεία του, το ταλέντο του, τα υλικά που χρησιμοποιούσε για να ξαναχτίσει μια νέα λαμπρή λιλιπούτια πολιτεία με τα αρχοντικά και τις εκκλησίες μέσα στο νέο φιλόξενο χώρο που του υποσχέθηκε και του εμπιστεύτηκε ο Θεός. Εμείς οι άνθρωποι τον απογοητεύσαμε. Μαρούλα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ κι εγώ. Να πούμε δύο κουβέντες ενδιαφέρουσες για τον Νίκο Πιστικό. Καλημέρα. Αξέχαστος λοιπόν. Ευχαριστώ. Καλημέρα.